Βλέπουμε τώρα την εφαρμογή 1, πάμε σε λίγο πιο δύσκολες εφαρμογές. Μας ζητείτε να κατασκευάσουμε μηχανή Turing που να υπολογίζει αναδρομική συνάρτηση. Είπαμε αναδρομική συνάρτηση είναι μια συνάρτηση συμβολοσυρών, μια συνάρτηση που παίρνει αναρτήση με μια συμβολοσυρά και επιστρέφει το αποτέλεσμα της ενέργειας συμβολοσυράς της συνάρτησης πάνω στη συμβολοσυρά. Οπότε λοιπόν πάμε να διαβάσουμε τι θέλουμε να κάνει αυτή η F. Η F δέχεται ως όρισμα, μας λέει, έναν αριθμό στο μοναδιαίο σύστημα αρρύθμισης. Για πάμε να δούμε τι είναι το μοναδιαίο σύστημα αρρύθμισης. Το μοναδιαίο σύστημα αρρύθμισης που μας λέει, παραδείγματος χάρη, ο αριθμός 3 γράφεται ως 3 διαδοχική άση και ο αριθμός 5 γράφεται ως 5 διαδοχική άση. Το μοναδιαίο σύστημα αρρύθμισης λοιπόν είναι ένα σύστημα αρρύθμισης που χρησιμοποιεί μόνο ένα σύμβολο, τον άσο, και ο κάθε αριθμός που θέλουμε να απεικονίσουμε απεικονίζεται λοιπόν με ευθύ τρόπο γράφοντας τόσους άσους όσους είναι και ο αριθμός. Οπότε το 3 λοιπόν, όπως είπαμε, είναι η 3 άση, το 4 είναι η 4 άση, το 5 είναι η 5 άση κτλ. Κτλ. Και μας ζητάει τώρα η συνάρτηση F να κάνει το εξής. Να δέχει τη συνάρτηση F έναν αριθμό στο μοναδιαίο σύστημα αρρύθμισης, για παράδειγμα τον αριθμό 4 που είναι η 4 άση, και να υπολογίζει τον επόμενό του W τόνους. Ο επόμενός του 4 είναι το 5, οπότε το αποτέλεσμα της εφαρμογής συνάρτησης F του 4 θα είναι ότι θα μου επιστρέφει τον επόμενο αριθμό, ο οποίος είναι το 5. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής συνάρτησης F του 2, που είναι το 2 άση, θα πρέπει να μου επιστρέφονται 3 άση και ούτω καθεξής. Συνεπώς, λέει, ζητείτε μια μηχανή Turing που υπολογίζει τη συνάρτηση FW στον W τόνους, δηλαδή να παίρνει μια συμβολοσυρά που απεικονίζει έναν αριθμό στο μοναδιαίο σύστημα και να επιστρέφει τον επόμενό του W τόνος και να κάνει τον υπολογισμό ως εξής. Υπόψη ότι αυτό θα μπορούσε και να μην μας το λέει εκφώνηση, γιατί ξέρουμε ότι μια μηχανή Turing που υπολογίζει μια συνάρτηση λειτουργεί με τον τρόπο αυτό. Δηλαδή, η είσοδος θα είναι περασμένη μεταξύ δύο διέσεων και θα κάνουμε εμείς τον υπολογισμό μας, πολύ ωραία, και θα επιστρέφουμε τον επόμενο αριθμό στο μοναδιαίο σύστημα μεταξύ πάλι δύο διέσεων. Εδώ τώρα, όταν έχουμε να κάνουμε μία μηχανή Turing που είναι λίγο πιο ιδιαίτερη, αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι παραδείγματα εκτέλεσης, δηλαδή συνδυασμούς εισόδων-εξόδων, έτσι. Δηλαδή, με είσοδο τάδε, τι θέλω να έχω στην έξοδο. Αυτά να τα παρατηρήσουμε και να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνει η μηχανή Turing. Μεγάλη προσοχή. Για παράδειγμα, αν η είσοδος είναι η δίεση 1-1, δίεση υπογράμμιση, ποια είναι η επιθυμητή έξοδος? Η επιθυμητή έξοδος είναι να έχω στην ταινία μου 4 άσους, γιατί ο επόμενος του 3 είναι το 4. Αν η είσοδος είναι η 4 άση, αν έχω αυτό στην ταινία μου, ποια θέλω να είναι η επιθυμητή έξοδος, κεφαλή εδώ, ποια πρέπει να είναι η επιθυμητή μου έξοδος? Να είναι 5 άση λοιπόν και η κεφαλή εδώ. Άρα τώρα με τα παραδείγματα αρχίζουμε να οραματιζόμαστε το τι πρέπει να γίνει. Για παράδειγμα, αν έχω σαν είσοδο 2, 4, 6, 7 άσους, τότε το αποτέλεσμα της μηχανής Turing που θα υλοποιήσουμε στη συνέχεια θα είναι το εξής. Να έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 άσους, δίεση υπογράμμιση. Και αφού καταλάβουμε τώρα το τι ακριβώς κάνει η μηχανή Turing την οποία φτιάχνουμε, θα δουλεύουμε πάντα μέσω των θετικών παραδειγμάτων. Δηλαδή, πάρτε για παράδειγμα τους 3 άσους, ένα σχετικά απλό παράδειγμα. Αυτή εδώ την ενέργεια. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Πρέπει να έχουμε στην έξοδο 4 άσους. Ωραία. Ο τέταρτος άσος πού θα μπει? Ακριβώς εκεί που είναι η κεφαλή. Παρατηρήστε, η κεφαλή δείχνει αυτή τη στιγμή σε μια δίεση. Οπότε λοιπόν αυτή τη δίεση πρέπει να την κάνω άσο. Οπότε πάμε να περάσουμε στην υλοποίηση. Αρχή. Έτσι, εκεί που βρισκόμαστε στην πραγματικότητα, να πάμε να κοπανίσουμε έναν άσο. Πάμε λοιπόν και κοπανάμε έναν άσο. Προσοχή, τα επόμενα σύμβολα όλα είναι διέσεις. Παρατηρήστε πόσο κοντά είμαστε στη λύση. Θέλω να έχω 4 άσους. Τους έχω. Έτοιμο. Οπότε λοιπόν τώρα τι θα κάνω? Παρατηρώ ότι η κεφαλή δεν είναι στο σωστό σημείο. Δηλαδή μου λέει εκφώνηση ότι η κεφαλή πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη δίεση μετά την έξοδο. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να μετακινήσω την κεφαλή. Πού να την πάω την κεφαλή? Μία θέση δεξιά από εκεί που βρίσκομαι. Συνεπώς η λύση της άσκησης αυτής είναι ακριβώς αυτή που βλέπετε εδώ. Πώς θα υπολογίσω το μοναδιαίο? Με βάση ότι έχουμε καταλάβει όλα τα θεωρητικά που λέγαμε, θα πάμε εκεί που είναι η κεφαλή, θα κοπανίσουμε έναν άσο και θα μετακινηθούμε μια θέση δεξιά. Αυτή λοιπόν η πάναπλη μηχανή Turing υπολογίζει τον επόμενο στο μοναδιαίο σύστημα.